Σεργέη Αγγελή, εγώ θα βάλω και άλλα ερωτήματα που αν κάτσουμε λίγο και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψηφιστεί αυτός ο νόμος όπως θα τον θέλαμε όλοι. Το γιατί δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα. Καταρχήν, ξέρουμε ότι βγαίνουν πάρα πολλές εφημερίδες, πάρα πολλά κανάλια, όπου πουθενά δεν εμφανίζονται οι ταινίες, ούτε οι σκηνοθέτες, λες και είναι ένα ανύπαρκτο είδος. Στον εικαστικό χώρο, να το πάρουμε ένα-ένα, κυκλοφορεί και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα, γιατί καθόμαστε και συζητάμε για τα 8 ευρώ, γιατί συζητάμε για το μαύρο χρήμα που κινείται στην Βιενάλε, που πουλούνται έργα τέχνης, καλλιτεχνών, πλήθεν, εκατομμύρια, τα οποία κανείς δεν ξέρει από πού έρχονται και πού πάνε. Τα κανάλια από πού βρίσκονται τα χρήματα και πού πάνε. Ποιος ο λόγος ότι δεν μιλάει κανείς. Ποιος ο λόγος γιατί οι δημοσιογράφοι από πάρα πολλά χρόνια τώρα δεν ασχολούνται καθόλου με τα προβλήματα των σκηνοθετών. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να απαντήσουμε σε αυτά και να δούμε για ποιο λόγο και ο νόμος αυτός που πάει να ψηφιστεί δεν θα ψηφιστεί όπως το θέλουμε. Και σας το λέω στους υπογράφους. Έχουμε ένα φεστιβάλ που δεν μας καλύπτει, που δεν καλύπτει την ελληνική ταινία, που επιέχει πηγαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης εκεί και δεν μπορεί, παιδεύεται, είναι αίμα και υδρότα και δεν έχει γνωρίσει έναν ξένο κριτικό. Δεν έχω να πω πολλά και δεν μπορώ να απαντήσω ούτε ποιος είναι ο πολιτικός σηματογράφος. Πολιτικές ταινίες είναι όλες. Για μένα ένα ιδανικό που δεν το βλέπω εύκολα είναι ένας επαναστατικός σηματογράφος που αφορά και το περιεχόμενο και τη φόρμα. Όταν και τα δύο μαζί συνθέτουν κάτι το οποίο περνάει σε ένα κοινό και δεν ξεχνάς αυτή την ταινία, νομίζω ότι τότε κάτι γίνεται. Πάντως θέλω να χαιρετήσω την κίνηση αυτή, γιατί περί κίνησης πρόκειται, και μακάρι να γίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι, ούτε μπορώ να το ορίσω, ούτε και θέλω. Πάντως να μην αφορά μία σαχλαμάρα που θα εξαφανιστεί με δύο ταινίες παραγωγής και μία ψηλοικανοποίηση ενός νόμου που σας λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να καλύπτει όλους τους τομείς. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν πρόκειται με τίποτα να δώσουν το 1,5% και αν το δώσουν, θα το δώσουν σε αυτούς τους για να παράγουν τις ταινίες που αυτοί θέλουν, δηλαδή τις μαλακίες με τα τσουλοειδή που βλέπουμε καθημερινά. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω, γιατί έχετε εξαντλήσει όλο το χρόνο, νομίζω. Ναι, και θα πρέπει να γίνει και μία απονομή ειδικών αναμνηστικών ή να παρουσιαστείς από τους βραδιά σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι πιο φυσικό, η εβδομάδα αυτή των προβολών να κλείνει με μία πολιτική συζήτηση, που άλλωστε αυτό είναι και το εκεί επικεντρώνεται και η κίνηση της ομίχλης. Καλούμε λοιπόν τώρα τους κινηματογραφιστές οι οποίοι συμμετείχαν με τις ταινίες τους στην εβδομάδα προβολών Folk Films να με πλαισιώσουν προκειμένου να τους απονεμηθεί ένα αναμνηστικό. Μικρού μήκους, 23 μεγάλου και μία που επιμένει στη διαφορετικότητά της ως digital. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας απόψε ο Πάνος ο Κούντρας, ο Φίλιππος ο Τσίτος, ο Γιώργος ο Λάνθιμος, ο Κώστας Γαβράς και ο Τζέρεμι Ποντέσουα λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, είμαστε όλοι εδώ, οι υπόλοιποι.
Δεν είναι κάποιος. Α, έρχεται κόσμος. Ελάτε, 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 πλησιάστε, παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε βέβαια αυτή την απονομή του αναμνηστικού, θα ήθελα να αναφερθώ στο σύμβολο της εβδομάδας Hawk Films, το οποίο είναι ένας γορίλας. Λοιπόν, ο γορίλας, όπως ίσως δεν γνωρίζετε, είναι είδος υπό εξαφάνιση, όπως κινδυνεύει να γίνει και ο Έλληνας κινηματογραφιστής. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως την απονομή, θέλω να καλέσω τον κύριο Αντώνη Καφετζόπουλο, προκειμένου να απονείμει ένα ειδικό αναμνηστικό. Όλοι αυτοί πίσω μου είναι ένα τμήμα της Ομίκλης, ολόκληρη Ομίκλη όμως ευγνωμονούσα, θέλει να αναφερθεί ιδιαίτερα στην ομάδα εβδομάδα και να τη βραβεύσει. Τους λέω αλφαβητικά, η ωραιότατη Ελένη Αλεξανδράκη, ο διευθυντικός Θάνος Αναστόπουλος, η εχμηρή Στέλλα Θεοδωράκη, εδώ, η κοκκινομάλα είναι παιδιά, ο βαθύς Αλέξης Καρδαράς, η Ελένη Κωσιφίδου, η ψυχή του πάρτι, η Αντουανέτα Αγγελίδη ήταν στο Αλφα, Αλφα Γάμα, πρώτη έπρεπε να πω, η Αντουανέτα. Και συνεχίζω από εκεί που έμεινα, μετά τη Βάλερη, η Αμάντα Λιβανού. Αμάντα. Η Αμάντα, σίγουρα Αμάντα. Ο Γιώργος Μακρύς που έφτιαξε το ραδιοφωνικό, μόλις ήρθε στο Καλονίκη. Ο Στέφανος Νόλας, ο ακίνητος δυνάμος γορίλα, πάντα Στέφανε. Η Μύρνα Τσάπα, η οποία εκτός των άλλων, Μύρνα, κερδίζει και ένα ειδικό βραβείο του καλύτερου styling αυτής της εβδομάδας. Κάθε μέρα φορούσε άλλα ρούχα, έχει ένα δωμάτιο γεμάτο με παπούτσια. Η Μαρία Τσίγκα, η ωραιότατη Μαρία Τσίγκα, έχει ειδικό φαντάζομαι η Μαρία Τσίγκα. Και ο Πέτρος, Πέτρο, The Flu, Σεβαστίκοβλου. Φωτογράφος, αυτές οι φωτογράφες, ήταν όλες τις φωτογραφίες του. Και ο Βαρδής Μαρινάκης, τον πήδηξα κάπου στην αλφαβητική, πάντα βοηθητός με πολλά σακάκια. Έχω να απονείμω στα παιδιά ένα μικρό αναμνηστικό γορίλα, ο οποίος δεν το βλέπετε βαδίζει στα τέσσερα, γιατί εκτός από είδος εξαφάνιση, ο γορίλας, αν και στενός συγγενής, να μαθαίνουμε και κάτι, μας κάνει τετράποδο. Αν το Αλέξη να το μοιραστεί, το εύχομαι. Λοιπόν, μπορεί να το έχετε τα Σαββατοκύριακα να το παίρνουν οι μάνες και τις καθημερινές πατέρας. Θα το κάνετε εγώ. Με τις ταινίες και τους δημιουργούς τους. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ταινίες μικρού μήκους πρώτα. Δεν θέλω να καλύπτω κανέναν, κάτι λίγο χώρο. Λοιπόν, έχουμε απογραφή Βαγγέλης Καλαμπάκας. Πού είναι ο Βαγγέλης? Αριστερά δεξιά, Σταύρος Ράπτης, Αργύρης Γερμανίδης. Ασάιν, Πέτρος Χάλαρης. Βασίλης Καραγιώργος. Φίγος Κοντογιάννης. Black Water. Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος. Ναι, παρακαλώ να φυλάτε το γορίλα.